Οι ευχές περί προστασίας δικαιωμάτων καταναλωτών δεν αποκρύπτουν τις πραγματικές επιδιώξεις του κανονισμού, δηλαδή τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθήκων κερδοφορίας για τους ευρωπαϊκούς τεχνολογικούς ομίλους σε συνθήκες σφοδρού ανταγωνισμού με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με μονοπόλια άλλων ισχυρών καπιταλιστικών χωρών. Με βάση τον κανονισμό, οι πάροχοι μπορούν να μεταδίδουν ακόμη και το απεχθέστερο περιεχόμενο, αρκεί αυτό να μην είναι ριζοσπαστικό, δηλαδή να μην θίγει το καπιταλιστικό σύστημα, γιατί τότε λογοκρίνουν, σβήνουν περιεχόμενο, κατεβάζουν λογαριασμούς. Με την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα αστικά κράτη προκλητικά αποτραβιούνται και από τον υποτυπώδη έλεγχο των παρόχων, παραδίδοντας στους ομίλους τα δεδομένα, την ιδιωτική ζωή κάθε ανθρώπου για εμπορική χρήση, για στοχευμένη διαφήμιση, με στόχο τη θωράκιση κερδοφορίας που επιδοτείται από την πράσινη ψηφιακή μετάβαση. Αποδεικνύεται ότι όσο οι όμιλοι έχουν στην ιδιοκτησία, δεν μπορεί να υπάρξει προστασία από τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων, ούτε αξιοποίησή τους προς όφελος του λαού. Υπάλληλοι για ψηφιακές τεχνολογίες που υπηρετούν τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και δικαιώματα, επομένως, συνδέεται με τον αγώνα για την ανατροπή του εκμεταλλευτικού συστήματος.